Γεια σας. Όπως βλέπουμε, η ατμόσφαιρά μας είναι θολή. Λίγο βγήκε ήλιος, αλλά όχι πάρα πολύ. Και με την ευκαιρία είπα να δείξω το ginger που είχαμε φυτέψει πέρυσι μαζί μετά από χειμέρια νάρκια. Λοιπόν, ginger. Το είχα μεταφυτέψει σε πιο βαθύ γλάστρα, αλλά μάλλον θα χρειαστεί να το βάλω σε πολύ μεγάλη γλάστρα όταν θα μεγαλώσει. Δηλαδή, ποτέ θα καθαρίζω ρίζες, απλά θα βγάλω από αυτή τη γλάστρα και θα βάλω σε πιο βαθιά και πιο φαρδιά. Ελπίζω ότι φέτος ή το χρόνο τουλάχιστον θα μας ανθίσει, δεν ξέρω. Το είχα ψυκάσει με λίγο νεράκι, όπως βλέπετε, μέσα είναι λίγο νοπό, γιατί άρχισε να ξυπνάει. Βλέπουμε εδώ και κάπου είχε ακόμα μικρά πραγματάκια. Γι' αυτό και το ψέκασα. Μέχρι να βγάλω βίντεο το κρατούσα εδώ έξω. Τώρα προς το παρόν το είχα μέσα στο σπίτι. Όλο το χειμώνα ήταν σε καλυμμένη βεράντα, δηλαδή είχε κρύο αλλά όχι παγωνιά. Το ότι είναι το ίδιο ginger μπορούμε να καταλάβουμε. Βλέπουμε εδώ παλιές ρίζες, αποξεραμένες. Βλέπετε παντού. Αυτό θα μας βγάλει καινούριες ρίζες τώρα. Όπως είπα, είχε χειμέρια νάρκια σε κρύα βεράντα. Δεν θυμάμαι. Όλο το χειμώνα απότεστο. Μετά για να ξυπνήσει το έβαλα μέσα στο σπίτι. Και άρχισε σιγά σιγά να ψυκάζω επιφάνεια, όχι να ποτίζω, μη σαπίσει, να ψυκάζω επιφάνεια. Και τώρα μόλις βλέπω ότι αρχίζει και παίρνει καλά μπρος, θα καλύψω υπόλοιπο με το χώμα για να αρχίζει να αναπτύσσεται και να μεγαλώνει καλύτερα. Δεν το έκανα μόνο και μόνο επειδή φοβόμουν μη τυχόν θα σαπίσει. Γιατί το ginger είναι η δεύτερη χρονιά, φυτεμένο σε μένα και δεν ξέρω τη συμπεριφορά του. Και τώρα θα δω ακόμα λίγο, λίγες μέρες, αν και βλέπω ότι πάει καλά, όπως είπα θα καλύψουμε το χώμα. Ελπίζω ότι φέτος θα έχουμε και ζέστη κάποια στιγμή, που θα πάει, τουλάχιστον ελπίζω. Θα το βγάλω στη βεράντα και θα αρχίσω να το ποτίζω κανονικά και να το λιπαίνω. Ελπίζω ότι θα δούμε και κάποια στιγμή αφοφορία, γιατί δεν το κάλυψα αμέσως με το χώμα, γιατί το ginger για μένα είναι καινούριο φυτό, το έχω δεύτερη χρονιά. Θυμάστε, όποιος θυμάται, πέρυσι είχαμε φυτέψει από σούπερ μάρκετ. Α, εδώ ακόμα ένα μάτι ξύπνησε. Θυμάστε ότι πήρα από σούπερ μάρκετ μια ρίζα και τη φύτεψα και ήταν φουντωτή και πολύ όμορφη. Ένα μάτι ακόμα ξύπνησε. Άμα σας ενδιαφέρει τι θα γίνει με το ginger, πώς θα πάει, κάντε το like, γραφτείτε στο κανάλι, κάντε ερωτήσεις, αλλά ερωτήσεις να μου κάνετε πάντα κάτω από καινούριο βίντεο. Άμα δεν απαντάω σε προηγούμενη ερώτηση, ξαναγράψτε, γιατί δεν μου έρχονται πάντα ειδοποιήσεις. Ευχαριστώ!